Φέδων Καραϊωσιφίδης, το γνωστό περιοδικό πτήση εκδότης Flight.gr. Καλησπέρα, Φέδων. Καλησπέρα, Λαμπρό. Θα τα πάρουμε τα F-35 ή θα έχει βγει το 5. Θα βγει, θα έχει βγει το Block 5 μέχρι να αποφασίσουμε. Όχι, θα τα πάρουμε. Λοιπόν, τελευταίες εξελίξεις. Να θυμίσουμε, 26 Ιανουαρίου ανακοινώνεται από την αρμόδια υπηρεσία στις ΗΠΑ η γνωστοποίηση στο Κογκρέσο για την ελληνική αγορά. Το πακέτο έως και 40, και το έως το υπογραμμίζουμε, το οποίο τότε είχε τρομάξει αρκετούς με τα 8,5 δισεκατομμύρια αφενός και αφετέρου, με το γεγονός ότι έτσι όπως ήταν διατυπωμένο απουσίαζαν όπλα, απουσίαζαν συστήματα, απουσίαζαν διάφορα πράγματα. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι στη συνέχεια, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις και στην ελληνική περίπτωση, ήλθε από τις ΗΠΑ το σχέδιο της διακρατικής συμφωνίας. Δηλαδή αυτό που είναι το letter of offer and acceptance. Αυτή είναι η διακρατική συμφωνία, η οποία εξακολουθεί να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Δηλαδή ξεκινήσαμε από το πλαίσιο, αυτό που ανακοινώθηκε στο Κογκρέσο, και διατυπώνεται πλέον στην τελική της μορφή. Όταν υπογραφεί αυτή η επιστολή προσφοράς και αποδοχής, τότε είναι το ουσιαστικό βήμα, διότι εκεί είναι η εντολοδότηση που έχουμε, στην οποία έχουν αναφερθεί και στην περίπτωση των Black Hawk προς τον αρμόδιο φορέα. Στην προκειμένη περίπτωση θα είναι η Αμερικανική Αεροπορία για να παραγγείλει από τη Lockheed Martin τα αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας. Η διαπραγμάτευση γίνεται με το αμερικανικό δημόσιο. Βέβαια, συμμετέχουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή δεν τα και πόσα. Η εταιρεία και λοιπά υπάρχει. Προφανώς. Να ρωτήσω κάτι, το letter of acceptance, η επιστολή αποδοχής, αφορά συγκεκριμένο αριθμό ή είναι συνέχεια του γενικού πλαισίου? Αφορά τα πάντα. Όχι μόνο συγκεκριμένο αριθμό. Αφορά λεπτομέρειες προς τα αποφυγή παρεξηγήσεων, γιατί μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, στην προκειμένη περίπτωση που δεν γράφω να γνωρίζετε. Όχι, όχι, άλλο λέω. Ότι το αρχικό αφορούσε την αποδέσμευση από το Κογκρέσο έως και 40. Έτσι, έως και 40. Πρακτικά δεν αφορούσε την αποδέσμευση, αφορούσε τη γνωστοποίηση προς το Κογκρέσο για την πρόθεση πώλησης στην Ελλάδα των 40, αλλά το letter of offer and acceptance δεν αφορά πάλι στα έως και 40. Εκτός αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη που δεν διαφαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Αφορά 20. Αφορά 20. Mm-hmm. Τώρα, γράφτηκαν διάφορα για τιμές, τα συζητούσαμε και μαζί εκτός αέρα για τα ποσά τα οποία αναφέρθηκαν. Προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, αλλά δεν θα πρέπει να περιμένουμε αυτά που ακούστηκαν για 2,4, εκτός εάν, και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι υπάρχει περισσότερα από ένα letter of offer and acceptance, διότι όπως είχαμε και πει και παλαιότερα, υπάρχει σε εκκρεμότητα και υποσυζήτηση, μάλλον βρισκόταν, και μια ξεχωριστή FMS case για όπλα. Και τα όπλα είναι κοινά, τα περισσότερα τουλάχιστον, ανάμεσα στα F-16 Viper και στα F-35. Άρα, αν έχουν έρθει περισσότερο από μία επιστολές, για οι διακρατικές συμφωνίες θα είναι περισσότερες από μία, και η μία θα αφορά τα αεροπλάνα, και στα αεροπλάνα σίγουρα μέσα περιλαμβάνεται ένα πακέτο. Το πακέτο, να θυμίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Διαβάζω ή γράφεται, τέλος πάντων, 2 εξομοιωτές. F-35 χωρίς ένα συγκρότημα εξομοιωτών δεν είναι ένα κομμάτι, όπως λέμε στο παρελθόν, όπως ήταν για τα F-16, ότι παραγγέλθηκαν και 2 εξομοιωτές. Είναι ένα συγκρότημα εξομοιωτών, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει διθέσιο, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία παρά μόνο αυτό που λένε συνθετική εκπαίδευση. Εάν δει κανένα το συγκρότημα, και είχαμε την ευκαιρία να το δούμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πιο πρόσφατα στην Ολλανδία, είναι εξομοιωτής, και ο καθένας κάνει μια διαφορετική δουλειά, αναλόγως αν τα αεροπλάνα είναι περισσότερο από ένα και χρειάζεται να τα κάνει σε περισσότερες βάσεις, αυτό το πράγμα πολλαπλασιάζεται. Το ίδιο πράγμα υπάρχει και εξομοιωτής για το προσωπικό, το τεχνικό.
Διότι σωστά. Τα πάντα ναι. γίνονται με αυτόν τον τρόπο, συμβατική εκπαίδευση. Τώρα, εκεί πέρα θα υπάρξει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα και θα το συζητήσουμε, διότι αυτό είναι το αντικείμενο αυτή τη στιγμή της τελικής διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας. Το θέμα των υποδομών. Το θέμα των υποδομών... Να σου κάτι, μιλάμε, ναι. μιλάμε για το μπλοκ 4. Μιλάμε για το μπλοκ 4. Τώρα εδώ πέρα υπάρχει το εξής ζήτημα. Μπλοκ 5 δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Καλά, προφανώς, ναι. Και δεν υπάρχει ούτε στον ορίζοντα. Ναι. Διότι και το μπλοκ 4, όταν υπέγραψαν διάφορες χώρες, δηλαδή όταν υπέγραψε για παράδειγμα το Βέλγιο τα δικά του, και είχε μια χρονική απόσταση και αυτό περίπου 4,5 χρόνια από την εποχή που υπογράφηκε η δική του διακρατική συμφωνία, ορίζοντας ήταν το F4. Απλώς τότε το F4 ήταν στα περισσότερα ζητήματα στα χαρτιά. Σήμερα το F4 βγαίνει, αλλά υπάρχουν διάφορες πτυχές της συγκεκριμένης έκδοσης, οι οποίες βρίσκονται ακόμη υπό ανάπτυξη. Αυτό που πρέπει να καταλάβει κανένας για το F-35, και θα κάνουμε μια ειδική αναφορά, είχα γράψει ένα μεγάλο άρθρο στο περιοδικό, αλλά δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Ο κεντρικός τίτλος, αν θέλαμε να βάλουμε ένα κεντρικό τίτλο, είναι το εξής: ότι το F-35 βρίσκεται συνεχώς σε διαδικασία εξέλιξης. Ναι, ναι. Ότι δεν υπάρχει οριστική έκδοση. Ναι. Από την άλλη μεριά, μην παρεξηγηθούμε ότι συνέχεια βρίσκεται σε ένα εργαστήριο, έτσι. Είναι ένα επιχειρησιακό αεροπλάνο. Απλώς τι γίνεται. Ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί αυτό το πράγμα επιδέχεται συνεχώς βελτιώσεων. Βελτιώσεις μπορεί να είναι ένας νέος κινητήρας ή μπορεί να είναι μια νέα έκδοση του F-135 του κινητήρα με περισσότερη ισχύ, με περισσότερες δυνατότητες παραγωγής και ισχύος σαν ισχύ κινητήρα, αλλά και σαν ηλεκτρική ενέργεια που το F-35. Είναι εντός εισαγωγικών ένα πολύ ηλεκτρικό αεροπλάνο, δηλαδή τα περισσότερα πράγματα που σε άλλα αεροπλάνα είναι υδραυλικά, στο F-35 είναι ηλεκτρικά. Η απαγωγή θερμότητας. Υπάρχει ένα ολόκληρο συγκρότημα, Honeywell, αν θυμάμαι καλά, είναι η εταιρεία η οποία το κατασκευάζει, για την απαγωγή θερμότητας. Όλα αυτά τα πράγματα βρίσκονται υπό εξέλιξη. Κάποια στιγμή, λόγω της μακράς προϊστορίας, μπορεί να αλλάξει και hardware. Συνήθως είναι software ή σε άλλες περιπτώσεις είναι αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων. Μάλιστα. Αυτό είναι στενά δεμένο με αυτό που στο F-35 γνωρίζουμε, ότι αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο υποστηρίζεται και συντηρίζεται το αεροπλάνο. Το θέμα των υποδομών όμως για μας έχει κάτι άλλο το οποίο το έχουμε μπροστά μας, ότι με την επιλογή της βάσης στην οποία θα εδρεύουν τα αεροπλάνα πρέπει να δημιουργηθούν οι υποδομές. Πίσω, αρκετά χρόνια πίσω, όταν γράφαμε τότε και είχα άμεση αντίληψη επί του θέματος για τους Αυστραλούς, είχε τιμολογηθεί τσουχτερά το να δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές. Διότι αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο θα φιλοξενηθούν τα αεροπλάνα και από άποψη ασφάλειας χώρου, αλλά και από άποψη κύβερνων ασφάλειας. Δηλαδή το F-35 βρίσκεται εκεί πέρα, είναι ένα άκρως απόρριτο σύστημα σε ό,τι αφορά τις περισσότερες πτυχές του, ακόμη και για αυτούς οι οποίοι θα το επιχειρούν. Ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουν οι Αμερικανοί αυτό το πράγμα είναι εξωπραγματικός για οποιοδήποτε άλλο αεροσκάφος συγκριτικά. Αυτές τις υποδομές τις έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα ονομάσει Σιλίβδιν, αυτό που λέγαμε τα SSI, Security and Sustainment. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο προστατεύεις και υποστηρίζεις το αεροπλάνο. Αυτό συνδέεται με τις υποδομές τις οποίες θα φτιάξουμε εδώ. Πολλές από αυτές τις υποδομές προφανώς θα τις αναλάβει, όχι, στο σύνολο τους μάλλον, τοπική εργολάβη. Αν αυτό το πράγμα γίνει... Οι οποίοι θέλουν πιστοποίηση όμως, φαντάζομαι, έτσι. Οι οποίοι όχι μόνο θέλουν πιστοποίηση, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι. Τα βάζεις όλα σε ένα πακέτο και αφήνεις την Αμερικανική αεροπορία να το διαχειριστεί. Κρατάς ένα μέρος του ελέγχου ότι... Εντάξει, ξέρουμε ότι χρειάζεται αυτό. Να επιλέξουμε εμείς και να τους πιστοποιήσετε εσείς. Ή εμείς αναλαμβάνουμε να το φέρουμε σε πέραση. Ήταν μείζον ζήτημα ένα χρόνο πίσω ότι χρειαζόμαστε τα SSI, διότι διαφορετικά δεν πρόκειται να προσβιωθούν τα S45 στην Ελλάδα. Και. Συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση να τα φτιάξουμε, να μην τα πιστοποιήσουν εκ των υστέρων οι Αμερικανοί και να μείνουν στην. Από την άλλη πλευρά,
δεν έχει αλλάξει η κυβερνητική θέση, η οποία ήταν από τότε, ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε ορισμένα πράγματα τα οποία κυκλοφορούσαν, ότι υπάρχει ένα πακέτο 1 δισεκατομμύριο ή 800 εκατομμύρια ή 900 εκατομμύρια. Αυτό ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης πριν φύγει το letter of request για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικά, η απάντηση είναι στο letter of acceptance. Και οι πληροφορίες λένε ότι δεν περιλαμβάνει ότι τότε κάποια πράγματα, φημολογούσαν κάποιοι ότι είναι ένα μεγάλο πακέτο που πρέπει να το πάρουμε προσφυγικά κτλ. Εδώ εξακολουθεί να υπάρχει μια πτυχή διαπραγμάτευσης. Η υπογραφή της ΛΟΑ θα σφραγίσει και αυτό το κομμάτι. Και η υπογραφή, εντάξει, ακούστηκαν διάφορες ημερομηνίες, αν θα είναι πριν από τις ευρωεκλογές, έχουμε και αυτό το ρώσιμο ναι. εκεί πέρα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είναι το τελικό βήμα. Αν κρίνουμε από τις δύο ή τρεις χώρες που υπέγραψαν πρόσφατα, αυτό το ζήτημα για όλες αυτές είχε επιληφθεί, και μιλάω για τη Φιλανδία, η οποία πήρε και αντισταθμιστικά ωφέλη, τα οποία επιδιώκουμε και εμείς, που δεν είναι απαραίτητο να είναι συνδεδεμένα πάντοτε με το F-35. Μπορεί να είναι υποδομές, μπορεί να είναι υποστήριξη, μπορεί να είναι το sustainment, μπορεί να είναι και άλλα πράγματα. Η Πολωνία αντίθετα είχε τραβήξει άλλο δρόμο. Η Πολωνία βρίσκεται και αρκετά χρόνια πίσω. Αν σκεφτούμε ότι τα πολωνικά αεροσκάφη βρίσκονται ήδη στη γραμμή συναρμολόγησης και θα οσονούν. Οι άλλοι μετά σε ΣΑΙ με τις υποδομές τι κάναν δηλαδή, τα πήραν αυτοί ή τα έκαναν οι Αμερικανοί? Σε ένα μεγάλο μέρος τα πήραν αυτοί, αλλά εκεί πέρα υπάρχουν και πτυχές τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν ανακοινώνονται εύκολα ορισμένα πράγματα, διότι ενέχουν τις πτυχές του απορρίτου με τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται. Για να το κλείσουμε όλο αυτό. Υπάρχει ένα πακέτο. Το πακέτο αυτό εδώ πέρα καθορίζεται επακριβώς από το letter of offering acceptance. Μάλιστα. Για δύο πράγματα τώρα κομβικά και θα επανέλθουμε. Ημερομηνία, αν τα πράγματα πάνε καλά και υπογραφούν κλπ. Πότε αρχίζουμε να παραλαμβάνουμε? Αυτή τη στιγμή κοιτάμε στην καλύτερη περίπτωση για το τέλος του 2028, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα είναι στις αρχές του 2029. Τα πρώτα. Πολλά μπορούν να αλλάξουν μέχρι τότε. Εντάξει, προφανώς. Εντάξει, μιλάμε τώρα καταρχήν με ολοκλήρωση. Η ολοκλήρωση γίνεται σχετικά γρήγορα. Δηλαδή δεν θα πάρει πάνω από 18 μήνες. Δηλαδή το ένα αεροπλάνο ανά μήνα τόσο γρήγορα. Είναι πραγματικότητα, ναι. Διότι τα αεροπλάνα βγαίνουν σε αρκετά υψηλούς ρυθμούς. Συγγνώμη, δηλαδή σε δύο χρόνια να έχουμε παραλάβει 20, ναι, σε 1,5 χρόνο να έχουμε παραλάβει 18. Έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Εντυπωσιακό. Ένα. Δεύτερον, με τα όπλα. Τα όπλα θα είναι ξεχωριστή. Είναι ξεχωριστό FMS case. Αυτή την πληροφορία δεν έχει αλλάξει. Mm-hmm. Βέβαια, πληροφορίες είναι. Όλα διαψεύδονται. Και εδώ πέρα, άκρο σημαντικό. Εκεί θα δούμε, γιατί και η συγκεκριμένη. Το συγκεκριμένο FMS case δεν έχει ανακοινωθεί στο Κογκρέσο. Δεν μπορεί να μην ανακοινωθεί στο Κογκρέσο και να περάσει με διαφορετικό τρόπο. Αλλά εκεί πέρα θα δούμε αρκετά σημαντικά πράγματα. Ένα από αυτά είναι εάν αποδεσμεύονται τα δύο ή τρία σημαντικά όπλα. Η Άμπραμ, η καλή εντός εισαγωγικών, μεγάλη εμβέλεια. Τα βλήματα κρούς, τα 158 είναι το AGM 158. Είναι ναι, το... Ναι. Και από εκεί και ύστερα υπάρχουν και κανένα δυο άλλα θέματα. Για παράδειγμα, ίσως είμαστε η πρώτη χώρα, αν και δεν το βλέπω να γίνει τώρα, η οποία θα εξοπλίσει το... Βέβαια μετά την Νορβηγή, έτσι. Με βλήμα κρούζ κατά ναυτικών στόχων. Α, το PRSM, ποιο αυτό? Είναι η χερσαία, μάλλον η ναυτική έκδοση είναι αυτό που λένε Joint Strike Missile. Α, το... Ναι. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική έκδοση. Το NSM. Το NSM είναι η ναυτική έκδοση. Ναι, η ναυτική. Α, την αεροπορική του NSM. Σωστό. Μάλιστα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, διότι το ενδιαφέρον εστιαζόταν εκεί πέρα. Απλώς τι γίνεται. Εμείς συζητάμε και για 4-4,5 χρόνια μπροστά, έτσι. Ότι ακόμη και μια συμφωνία η οποία δεν θα γίνει άμεσα με την Νορβηγία, αλλά θα γίνει έμεσα, θα πρέπει να περάσει κάποια στιγμή από την Αμερικανική κυβέρνηση. Εκεί αυτό μάλλον είναι κάτι το ξεχωριστό, αλλά τα υπόλοιπα όπλα, και επειδή ενδιαφέρουν και τα F-16 Viper,
είναι τώρα. Το συνολικό πακέτο, ναι, το πιθανότερο είναι ότι θα φτάσει ίσως και τα 5 δις. Μαζί με όπλα. Μαζί με όπλα. Μας. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πλέον στην πράξη. Και εκεί πέρα είναι το ζήτημα ότι πόσο εμπροστοβαρές είναι. Για παράδειγμα, είδαμε ότι, ή μάλλον μας, αυτό πιστεύουμε για τα Βλάχοχο, ότι δεν ήταν εμπροστοβαρές. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει θέμα προκαταβολών που πρέπει να δοθούν σχετικά άμεσα. Από εκεί και ύστερα, η εξόφληση δεν θα είναι οπισθοβαρής όπως είναι, όπως επιχειρήθηκε ή έγινε με άλλα προγράμματα. Στα F-35 δεν μπορεί να μείνει οπισθοβαρής. Θα πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη τα πρώτα χρόνια. Μάλιστα. Ωραία, επανερχόμαστε μόλις, έχουμε και περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα, Φέδων, για ακόμα μια φορά. Φέδων Καρυσουφίδης σε πτήση flight.gr, εκδότης του γνωστού περιοδικού. Τον ευχαριστούμε πολύ.